Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Είναι 1η Απριλίου σήμερα. Είναι συνδεδεμένη με δύο πράγματα. Το ένα είναι η συνήθειά μας να κάνουμε ελαφρές πλακίτσες όπως αυτή που έκανα στον κύριο Ματζάκο πριν από λίγα λεπτά. Όταν στις 10 παρά 1 με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πού βρίσκομαι και του είπα ξεκινώ από το σπίτι και έρχομαι τώρα. Και εμφανίστηκε ύστερα από ένα λεπτό μπροστά του. Ας με συγχωρήσει γι' αυτό. Το άλλο είναι ότι 1η Απριλίου ξεκινάει ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην Κύπρο για την αυτοδιάθεση των Ελλήνων της Κύπρου και την ένωσή τους με την Ελλάδα. Κύριοι αξιωματικοί, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, το θέμα που, για το οποίο θα συζητήσουμε αφορά στην χειρότερη σελίδα του ελληνικού έθνους, στη μικρασιατική καταστροφή. Και λέω χειρότερη σελίδα διότι πολλοί το συγκρίνουν με την άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη ήταν μια νησίδα ελεύθερη Ελλήνων, Βυζαντινών, μέσα σε μια θάλασσα που κατήχαν οι Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί βρίσκονταν ήδη στη Θράκη, η Αδριανούπολη ήταν η πρωτεύουσα του κράτους τους 100 χρόνια πιο πριν. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης ήταν η επιβεβαίωση της κυριαρχίας των Οθωμανών στην ευρύτερη περιοχή. Αντιθέτως, η μικρασιατική καταστροφή σημαίνει το τέλος της παρουσίας του ελληνισμού σε μία από τις δύο κοιτίδες στις οποίες γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο τραγικό γεγονός. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε σήμερα με μία σειρά από εκλεκτούς ομιλητές. Δεν έχω το πρόγραμμα, νομίζω ξεκινάει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Ναι. Ξεκινάει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαντή. Θα ξεκινήσει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Ο κύριος Χατζηβασιλείου γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1966 στο Δοξάτο της Δράμας. Είναι κατά 10 ημέρες μεγαλύτερός μου. Δεν είναι εκγενετής ιστορικός, τελείωσε πρώτα την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετά παρασύρθηκε από τις ιστορικές επιστήμες. Το 1992 αναγορεύτηκε διδάκτορας ιστορίας των διεθνών σχέσεων από το London School of Economics και σήμερα διδάσκει ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει ένα εξαιρετικά πλούσιο έργο. Εγώ θα επεσήμενα ιδιαίτερα τα όσα έχει γράψει για το Κυπριακό. Είναι από τους λίγους που ασχολούνται με τέτοια ακρίβεια και τέτοια επιμονή με το κυπριακό ζήτημα, για το ΝΑΤΟ, αλλά και βεβαίως για την ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως και για την ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης. Σήμερα είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και γραμματέας, μάλλον έχεις πάψει να είσαι πρόεδρος. Έχει πάψει να σε πρόεδρε. Ναι. Είναι γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και θα παρακαλούσαμε να πάρει το λόγο. Έχετε ακριβώς 25 λεπτά. Ναι, είναι γενναιόδωρος ο χρόνος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε αξιωματικοί, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας για την τιμητική πρόσκληση να μετάσχω σε αυτή την ημερίδα, η οποία θα ασχοληθεί πλέον με πιο εξειδικευμένα πράγματα και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα ακούσουμε καινούργιες θεωρήσεις, καινούργιες ερμηνείες για το πώς εξελίχθηκε αυτή η μεγαλύτερη προσπάθεια του νεότερου ελληνικού κράτους στο στρατιωτικό πεδίο, που κατέληξε τελικά, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, και στη μεγαλύτερη καταστροφή της ελληνικής ιστορίας. Ξέρετε, υπάρχει μία παγίδα στο ιστορικό φαινόμενο που περιγράφουμε με το γενικό όρο «Μικρασιατική Εκστρατεία». Το πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος δεν έμεινε σταθερό στα 3,5 χρόνια της ανάληψής του. Οι αρχικές δηλαδή συνθήκες του 1919 άλλαξαν ριζικά
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, όχι μόνον επειδή άλλαξαν οι ίδιες οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες, αλλά επειδή μεταβλήθηκε δραματικά το διεθνές και το περιφερειακό σκηνικό συνακόλουθα οι συναφείς συσχετισμοί της ισχύως. Η αποτίμηση της εκστρατείας, επομένως, απαιτεί τη συστηματική ερμηνεία, καταγραφή και ερμηνεία αυτών των μεταβολών, καθώς και του τρόπου με τις οποίες οι ελληνικές ηγεσίες προσπάθησαν να τις αντιμετωπίσουν. Πριν ξεκινήσω μια τέτοια ανάλυση, είναι σημαντικό να αναφέρω. Οι πρώτες σκέψεις για την ανάληψη ενός εγχειρήματος στην Ιωνία ανάγονται το 1915, όχι πριν. Η Ελλάδα πριν τους Βαλκανικούς πολέμους δεν είχε στρατιωτικά τη δυνατότητα, ούτε και γεωπολιτικά την ευκαιρία να σκεφτεί για την επέκτασή της στην απέναντι ακτή του Αιγαίου. Ας σκεφτούμε ότι μέχρι το 1910 τα ελληνικά σύνορα βρίσκονταν λίγο βόρεια της Λάρισας, στη Μελούνα. Επομένως, η βασική της προτεραιότητα κατά το 19ο αρχές του 20ου αιώνα ήταν η απελευθέρωση των άμεσων περιοχών της γειτνίασής της, δηλαδή Ηπείρου, Μακεδονίας. Θα έλεγα ότι πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους και η Θράκη μπορεί να φαινόταν σε πολλούς στρατηγικούς αναλυτές μακριά. Πότε γίνεται η Μικρά Ασία, η Ιωνία, ένα πιθανό πεδίο διεκδικήσεως? Μόνον μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν στην πραγματικότητα γεωγραφικά το ελληνικό κράτος έχει κινηθεί προς τη βόρεια και σημερινή βορειοανατολική Ελλάδα, στην ελληνική Μακεδονία, αλλά και επειδή υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που δημιουργούν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας σκέψης. Και συγκεκριμένα μιλώ για τους σκληρότατους διωγμούς που υφίσταται από το 1913, σίγουρα σε πλήρη εξέλιξη από το 1914, ο ελληνισμός της Ανατολής, όλοι οι χριστιανοί της Ανατολής, δηλαδή Έλληνες, Ασσύριοι, Αρμένοι, και ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζοντας, βλέποντας αυτούς τους σκληρότατους διωγμούς, που προκάλεσαν μάλιστα και ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα προς την Ελλάδα ήδη από τότε, θεώρησε λοιπόν ο Βενιζέλος ότι ο μόνος τρόπος διάσωσής τους ήταν η επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στην Ιωνία, η οποία ήταν πλέον εφικτή το 1915, κατά τη γνώμη του Βενιζέλου, επειδή η Ελλάδα δεν θα αντιμετώπιζε για τούτο την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πλαίσιο μιας μονομαχίας ελληνοτουρκικής, αλλά ως μέρος ενός μεγάλου συνασπισμού της τριπλής συνεννόησης της Αντάντ, ενώ η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, βρισκόταν στο αντίπαλο στρατόπεδο στο πλαίσιο ενός παγκοσμίου πολέμου. Ο Βενιζέλος εξ αρχής θεωρούσε βέβαιη τη νίκη της Αντάντ, ένα σενάριο το οποίο επαληθεύθηκε με κάποιες μικροαλλαγές βέβαια. Η Ρωσία δεν ήταν τελικά στο στρατόπεδο των νικητών, αλλά το στρατόπεδο των νικητών είχε υποστηριχθεί από την τεράστια, ασύλληπτα μεγάλη οικονομική, βιομηχανική ισχύ των ΗΠΑ. Δεν θα πρέπει, πιστεύω, να πέσουμε στην παγίδα της αντιπαράθεσης του Βενιζέλου με τον Ιωάννη Μεταξά το 1915. Ο Μεταξάς πράγματι σε μία εισήγηση, η οποία, το τονίζω, είναι ένα υποδειγματικά γραμμένο έγγραφο. Έχω δει, φίλες και φίλοι, έχω διαβάσει εισηγήσεις ή αναλύσεις γεωπολιτικές των σχεδίων του ΝΑΤΟ ή της Δυτικής Συμμαχίας γενικότερα με τα πολεμικά, και μπορώ να σας πω, γραμμένες δηλαδή από επιτελεία, και μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν την πληρότητα, την συνολικότητα της ανάλυσης που έκανε ο Μεταξάς το 1915, με την οποία ανάλυση, σημειώστε, διαφωνώ επί της αρχής, διότι ο Μεταξάς μιλάει για μια κατάσταση στην οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμη επιβιώνει, ενώ εμείς δεν πήγαμε όταν επιβίωνε, αλλά όταν διαλυόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν πρέπει αυτό το πολύ εντυπωσιακό γεγονός της αντιπαράθεσης των απόψεων Βενιζέλου και Μεταξά να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι δύο αναδυόμενες τότε παρατάξεις, βενιζελική και αντιβενιζελική, εκπροσωπούσαν δύο αντιθετικές θέσεις. Ότι η μία δηλαδή ήταν υπέρ της διεκδίκησης Ιωνίας, η Βενιζελική, και η άλλη ήταν εναντίον της διεκδίκησης Ιωνίας, η Αντιβενιζελική. Ο Μεταξάς πράγματι πρόβαλε με πολύ έντονο τρόπο τους στρατηγικούς λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη του, η Ελλάδα δεν έπρεπε να επιχειρήσει μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά η θέση αυτή του Μεταξά, η οποία ήταν μια στρατιωτική ανάλυση, δεν εξέφραζε την άποψη της αντιβενιζελικής παράταξης
ως προς το επιθυμητό ημί της διεκδίκησης της Ιωνίας. Την χρησιμοποίησε αυτή τη θέση του μεταξένια τη Βενιζελική Παράταξη πράγματι για να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε τότε, εκείνη τη στιγμή, να μπει στον συγκεκριμένο πόλεμο. Αλλά δεν ήταν ότι οι αντιβενιζελικοί δεν θέλανε τη Σμύρνη. Και οι Βενιζελικοί και οι αντιβενιζελικοί ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της μεγάλης ιδέας και ήθελαν να αποκτήσει η Ελλάδα την Ιωνία. Απλώς οι Βενιζελικοί θεωρούν στην αρχή του Εθνικού Διχασμού ότι μια τέτοια διεκδίκηση είναι εφικτή μέσω της εξόδου στον πόλεμο στην πλευρά της Αντάντ και οι αντιβενιζελικοί δεν τη θεωρούν εφικτή. Για το εφικτό γίνεται η μεγάλη διαφωνία και όχι για το εφικταίο. Είναι δηλαδή το τεχνικό πρόβλημα του πώς θα γινόταν μια διεκδίκηση και όχι στο μείζον εθνικό ερώτημα που έθετε για το αν αυτή ήταν επιθυμητή. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε μου να χωρίσω την ανάλυση σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, ας πούμε ότι είναι τα έτη 1919 με 1920, μια περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από μια σημαντική ελληνική στρατιωτική και διεθνοπολιτική επιλογή στο χώρο της Ιωνίας. Μετά την έκρηξη λοιπόν του Μεγάλου Πολέμου ήταν φανερό ή έστω εξαιρετικά πιθανό ότι η εποχή των αυτοκρατοριών στην ευρύτερη περιοχή μας, της Εγγύης Ανατολής όπως τη λέγαν τότε, έφτανε στο τέλος της και θα μεταδιδόταν και εδώ το μοντέλο της διακυβέρνησης του έθνους κράτους. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, οι διάσπαρτες ελληνικές κοινότητες στην περιοχή, εφόσον περιέρχονταν υπό την εξουσία ενός εχθρικού έθνους κράτους, αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της εκδίωξης ή ακόμη και της εξόντωσής τους. Αυτό είχε ήδη συμβεί, το ήξερε η Αθήνα, είχε ήδη συμβεί στην περίπτωση του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμιλίας, ο οποίος είχε εκδιωχθεί μετά την προσάρτηση της περιοχής από τη Βουλγαρία και ιδίως με κορύφωση το έτος 1906 πάνω στο Μακεδονικό Αγώνα, όταν θυμίζω ο Βουλγαρικός στρατός μέχρι και βομβάρδισε μια πόλη, την Αγχίαλο, μια πόλη η οποία ήταν υπό την κυριαρχία της Βουλγαρίας. Επομένως ήταν πολύ κατανοητό τι θα μπορούσε να γίνει σε μια ελληνική κοινότητα που περιερχόταν υπό τον έλεγχο ενός εχθρικού έθνους κράτους. Επιπλέον ήταν και ο πρώτος διωγμός φυσικά που εξελισσόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν λοιπόν, υπήρχε ένα δίλημα. Αν η Ελλάδα δεν διεκδικούσε τη ζώνη της Σμύρνης, φαινόταν ότι μοιραία θα άφηνε τους Έλληνες της περιοχής να εκδιωχθούν ή να εξοντωθούν σε τραγικές συνθήκες. Άρα κάτι έπρεπε να κάνει. Μετά το 1918 ωστόσο, η Βουλγαρία, μετά το τέλος δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βουλγαρία είχε τεθεί εκτός μάχης. Άρα δεν ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος όπως ήταν το 1915. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλυόταν και ο Βενιζέλος πλέον μπορούσε να στείλει το στρατό στη Σμύρνη και να τον στείλει όχι ως μια εθνική μόνο πρωτοβουλία, αλλά ως μέρος ενός μεγάλου διεθνούς συνασπισμού ή έστω, αν όχι με την υποστήριξη κάποιων δυνάμεων, με την ανοχή τους πάντως. Με την υποστήριξη κάποιων, με την ανοχή κάποιων άλλων. Ήταν λοιπόν, φαινόταν, εφικτή και γεωπολιτικά και διεθνοπολιτικά μια τέτοια κίνηση. Και η απόκτηση της Ιωνίας στη στρατηγική του Βενιζέλου, αναβαθμίζοντας τη διεθνή θέση της χώρας, μετατρέποντάς την δηλαδή σε ένα είδος περιφερειακής δύναμης σε όλη την περιοχή, θα της επέτρεπε της Ελλάδας να προστατεύσει όχι μόνο τους πληθυσμούς που θα περιέρχονταν στη δική της κυριαρχία, Ιωνία, Ανατολική Θράκη, Δυτική Θράκη, αλλά να προστατέψει και τους πληθυσμούς που δεν θα εντάσσονταν στο ελληνικό κράτος, ας πούμε τους Έλληνες του Πόντου, που θα εντάσσονταν σε ένα άλλο αλαφίλιο έθνος κράτος, την Αρμενία, με κοινά στρατηγικά συμφέροντα με την Ελλάδα, ή τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ήταν λοιπόν μια στρατηγική κίνηση του Βενιζέλου η αποστολή του στρατού στη Σμύρνη. Προστάτευε τον πληθυσμό της ζώνης της Σμύρνης και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την προστασία και άλλων ελληνικών κοινοτήτων. Είχε όμως μια προϋπόθεση αυτή η μεταφορά του στρατού στη Σμύρνη. Βασιζόταν στην ικανότητα της Ελλάδας να αποκτήσει σε πρώτη φάση και να διατηρήσει στη συνέχεια τη στήριξη ενός μεγάλου διεθνούς μετόπου. Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να τονίσουμε ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία φαινόταν το 1919 να αρχίζει με τους καλύτερους δυνατούς Ιωνούς. Ο ελληνικός στρατός ήταν πλήρως αναπτυγμένος ως προς τη δική του δύναμη, ήταν σχετικά λιγότερο καταπονημένος από τους άλλους ευρωπαϊκούς στρατούς, επειδή είχε μετάσχει για λιγότερο χρονικό διάστημα στον πόλεμο των χαρακομμάτων, 1917 με 18 στην πραγματικότητα,
και εισερχόταν σε μία περιοχή, την Ιωνία, με μεγάλους φίλιους πληθυσμούς. Διέθετε επιπλέον τη στήριξη ή έστω την ενοχή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, ίσως όχι τη στήριξη της Ιταλίας, αλλά έστω την ενοχή της αναγκαστικά έστω. Και αντίθετα δεν είχε αντίπαλο το 1919. Δεν υπήρχε εχθρικός τουρκικός στρατός ικανός να σταθεί απέναντι στον ελληνικό στρατό τότε. Οι σουλτανικές δυνάμεις παρέμεναν όμοιροι ουσιαστικά των συμμάχων στην πόλη και το κίνημα του Κεμάλ δεν είχε ακόμα ξεκινήσει όταν πήγαμε στη Σμύρνη, λίγο μετά ξεκίνησε και πάντως δεν είχε προλάβει να οργανώσει σημαντικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν ήταν όμως μόνον ότι το 1919 αναδιόταν μια ευκαιρία. Αξίζει να αναρωτηθούμε εάν θα μπορούσε ο Βενιζέλος να μην στείλει το στρατό στη Σμύρνη. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν δηλαδή η Ελλάδα λάμβανε αυτή την πρόσκληση να καταλάβει και να διοικήσει την ζώνη της Σμύρνης και αποφάσιζε να μην πάει, με το επιχείρημα ότι είναι στρατηγικά πάρα πολύ δύσκολο. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, η Ελλάδα, νικήτρια στον πόλεμο και μέλος του διεθνούς συνασπισμού των νικητών, θα άφηνε τους Έλληνες της Ιωνίας να εκδιωχθούν τη στιγμή που δεν αντιμετώπιζε ισχυρή αντίσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας και έχοντας μεγάλη διεθνή υποστήριξη. Εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όποιος ήταν εκείνη τη στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν ενεργούσε, ο ελληνισμός της Σμύρνης θα χανόταν όταν όλα τα πλεονεκτήματα θα φαινόταν να είναι στα χέρια μας. Δηλαδή θα είχαμε περάσει τα επόμενα 100 χρόνια, φίλες και φίλοι, συζητώντας για την προδοσία του Βενιζέλου. Θα λέγαμε, μα τι στρατηγική μοιοπία ήταν αυτή να μην στείλει το στρατό εκείνη τη στιγμή. Το 1919 δεν μπορούσε να μην πάει στη Σμύρνη. Φίλες και φίλοι, είμαι πεπισμένος. Ξέρουμε όλοι ότι ο Ιωάννης Μεταξάς είχε πάρα πολύ σημαντικές επιφυλάξεις στο στρατιωτικό επίπεδο, το ξαναλέω, από το 15 και τις διατήρησε σε μεγάλο βαθμό μέχρι το τέλος. Αλλά πιστεύω, είναι υποθετικό ερώτημα, οι ιστορικοί δεν θέλουν να τα απαντούν, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω. Πιστεύω ότι εάν το 1919 πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν Ιωάννης Μεταξάς, θα ήταν αδιανόητο, ακόμη και για τον ίδιο, να μην αναλάβει το εγχείρημα της μεταφοράς του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Η αλήθεια είναι ότι το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει λίγο μετά. Έχουμε, ειδικά στο έτος 1920, έχουμε τις πρώτες αναταράξεις. Αρχίζει η ανάπτυξη, όχι όμως ακόμα η κυριαρχία, η ανάπτυξη όμως του κεμαλικού κινήματος στην τουρκική πλευρά. Υπάρχουν πράγματι αναταράξεις και στη στάση των μεγάλων δυνάμεων. Ουσιαστικά ξεκινά ένας αγγλογαλλικός ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, στον οποίο αναγκαστικά εμπλέκεται και η Ελλάδα, η οποία θεωρείται πιο κοντά στη Μεγάλη Βρετανία. Παρόλα αυτά, όσο και αν υπάρχουν τέτοιου είδους αναταράξεις, η Ελλάδα διατηρεί στη διάρκεια του 1920 έναν υψηλό βαθμό στήριξης ή ανοχής από τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν μπορούν οι Γάλλοι να εγκαταλείψουν τον Βενιζέλο. Είναι αδιανόητο. Ήταν ο άνθρωπος που είχε ρίξει τα πάντα υπέρ τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την ώρα της δικής τους ανάγκης. Και ο στρατός πράγματι κάνει μια πρώτη προέλαση από τη ζώνη της Σμύρνης επί των ημερών του Βενιζέλου. Δηλαδή φτάνει στο Ουσάκ, στην Προύσα. Είναι πάντως ελέγξιμη αυτή η επέκταση της ζώνης ελέγχου του. Τον κάνει χρήσιμο στους Βρετανούς γιατί καλύπτει τα νότα τους στην Προποντίδα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίπαλος για να απειλήσει τον ελληνικό στρατό εκείνη τη στιγμή ακόμα. Υπάρχουν δηλαδή σύννεφα στον ορίζοντα το 1920, όχι όμως προοπτική ήττας. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ακόμα. Ως τον Νοέμβριο λοιπόν του 1920, στις εκλογές μας, είναι ακριβές να γίνεται αναφορά σε ένα ιωνικό εγχείρημα της Ελλάδας, εγχείρημα ασφαλώς και στρατιωτικό, αλλά πρέπει αυτό να το διακρίνουμε και να τονίζουμε τις διαφορές από τη μεγάλης κλίμακας επιθετική ενέργεια η οποία αναλαμβάνεται από το ελληνικό κράτος στις αρχές του 1921. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη αυτή περίοδο, μετά τις εκλογές του 20 έως το 22, που είναι η περίοδος κατά την οποία χάνουμε την υπεροχή στο συγκεκριμένο μέτωπο επιχειρήσεων. Επέρχονται δηλαδή στα τέλη του 1920 δομικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.
Καταλήτης σίγουρα είναι οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου, που συνέβαλαν καθοριστικά στη διεθνή απομόνωση της Ελλάδας, ενώ αντίστοιχα άνοιξαν το δρόμο για την απόκτηση διεθνών ερισμάτων από το κεμαλικό κίνημα. Πρώτο διεθνές έρισμα και το σημαντικότερο, ό,τι θυμάμαι, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δεν ήταν ούτε η Γαλλία ούτε η Ιταλία. Οι εκλογές επιπλέον απομακρύνουν από την εξουσία στην Αθήνα έναν ηγέτη ο οποίος είχε πάντα στραμμένη την προσοχή του στη διαμόρφωση των διεθνών συσχετισμών ισχύως και φέρνουν στην κυβέρνηση ένα ελληνικό επιτελείο, τους αντιβενιζελικούς ηγέτες, οι οποίοι, θα ήθελα να είμαι σαφής, σε καμία περίπτωση δεν ήταν άπειροι ή κακοί πολιτικοί, αλλά πάντως δεν είχαν την ικανότητα του Βενιζέλου στη διάγνωση, στην ξεκάθαρη διάγνωση των διεθνών ισορροπιών. Δεν είχαν και κάτι άλλο, δεν είχαν και τη σκληρότητα του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος καταλάβαινε διεθνή πολιτική και ήταν έτοιμος να προσαρμόζεται όσο επώδυνο και να ήταν αυτό. Αυτή δεν ήταν τόσο έτοιμη. Απόδειξη άλλωστε αυτό που σας λέω ότι δεν αντιλαμβάνονταν τους διεθνούς συσχετισμούς ισχύως είναι το γεγονός ότι ειλικρινώς οι αντιβενιζελικοί ηγέτες πιστεύουν, μόλις κερδίζουν τις εκλογές, ότι η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου θα ήταν από άποψη διεθνούς πολιτικής διαχειρίσιμη και δεν θα τους κόστιζε την απώλεια της διεθνούς υποστήριξης την οποία είχε εξασφαλίσει ο Βενιζέλος, αλλά τους την κόστιζε. Πολλοί λένε ότι είχαν αρχίσει ήδη να φαίνονται τέτοια μηνύματα. Τους έδωσαν το πρόσχημα. Τους βοήθησαν να μας εγκαταλείψουν. Οι Γάλλοι, το ξαναλέω, ήταν αδιανόητο να εγκαταλείψουν τον Βενιζέλο. Και πρέπει να συνεκτιμηθεί και μία ακόμα στρατηγική εξέλιξη που σημειώνεται στα τέλη του 1920 μετά τις εκλογές τον επόμενο μήνα, δηλαδή η καταστροφή του αρμενικού κράτους από τη συνδυασμένη επίθεση των κεμαλικών και των σοβιετικών. Η Αρμενία ήταν στο σχεδιασμό του Βενιζέλου στρατηγικός σύμμαχος μιας γεωπολιτικά αναβαθμισμένης Ελλάδας, η μία χώρα από τα ανατολικά, η άλλη από τα δυτικά της Τουρκίας, και η αφαίρεση της Αρμενίας από τη γεωπολιτική εξίσωση οπωσδήποτε προκαλούσε την υποχώρηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Το σημαντικότερο όμως όλων πιστεύω είναι ότι η απώλεια της διεθνούς υποστήριξης προς την Ελλάδα που είχε εξασφαλίσει ο Βενιζέλος είναι ένα στοιχείο μοιραίο για τη δική μας πλευρά. Μοιραίο μεσοπρόθεσμα. Δεν είναι μόνο στις άμεσες συνεπιές του. Η προϊούσα διεθνής απομόνωση της Ελλάδας αναιρούσε την αρχική, θα αναιρούσε έστω σε βάθος χρόνου, την ελληνική αρχική υπεροπλία και επέτεινε και τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας. Όθησε λοιπόν αυτή η προϊούσα απομόνωση με τις συνέπειές της, όθησε τις μετανοεμβριανές κυβερνήσεις στην ανάληψη αυτής της τεράστιας στρατιωτικής επιχείρησης προς την Άγκυρα. Αυτή η επιχείρηση δεν είχε σκοπό να κατακτήσει η Ελλάδα και να διατηρήσει τις περιοχές που έπαιρνε. Δεν θα μέναμε στο Εσκησεχήρι, στο Αφιόν Καραχισάρ. Είχε σκοπό τον εγκλωβισμό και την καταστροφή των κεμαλικών δυνάμεων και την αποδιοργάνωση του εφοδιασμού και των συγκοινωνιών τους. Ο κυριότερος στόχος όμως νομίζω είναι άλλος. Οι Έλληνες ηγέτες, οι αντιβενιζελικοί, μετά τον Νοέμβριο του 20 ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν τη διεθνή υποστήριξη η οποία αρχίζει να κινείται προς τον Κεμάλ και κάνουν την επίθεση για να καταστρέψουν τις δυνάμεις του Κεμάλ και τελικά να αποκαταστήσουν τη διεθνή συμμαχία την οποία οι ίδιοι με τις δικές τους ενέργειες είχαν βοηθήσει να αποσταθρωθεί. Ο στόχος είναι κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη επίθεση την αναλάμβανε πλέον η Ελλάδα μόνη της, με τις διεθνείς στηρίξεις να χάνονται όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, η εκστρατεία του 1921, πιστεύω, επιζητούσε τη διεξαγωγή μιας αποφασιστικής μάχης που θα κατέστρεφε ή θα αποδιοργάνωνε τον αντίπαλο. Και συνήθως μια τέτοια στρατηγική, το να ζητώ μια τέτοια αποφασιστική μάχη, είναι ένδειξη αδυναμίας. Σημαίνει ότι αυτός που την επιχειρεί προωθεί να ανατρέψει ένα συσχετισμό ισχύος ο οποίος γίνεται όλο και πιο δυσμενής. Διαφορετικά δεν έχω λόγο, εφόσον εγώ κατέχω την περιοχή που με ενδιαφέρει, να επιζητώ μια τέτοια αποφασιστική μάχη. Παίρνω το ρίσκο γιατί φοβάμαι ότι αν δεν το πάρω η κατάσταση θα εξελίσσεται εναντίον. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να υποθέσουμε τι θα είχε συμβεί αν ο Κεμάλ καθόταν να τον πιάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάθισε. Και είναι και πολύ λογικό. Είχε μια τεράστια ενδοχώρα για να υποχωρήσει και πιστεύω ότι ούτε και η πιθανή κατάληψη της Άγκυρας δηλαδή θα τον είχε οδηγήσει στην αποδοχή της ΣΥΤΑΣ. Υπήρχαν οι δυνατότητες να υποχωρήσει και περισσότερο. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι δεν υπήρχε στρατιωτική λύση στο πρόβλημα που επιχειρήθηκε να επιληθεί στρατιωτικά και μόνον
το 1921 με τη Μεγάλη Επίθεση. Ο μεγάλος ηρωισμός του στρατού στις τρομερές μάχες του 1921. Πήραμε τα κάστρα του εχθρού. Προχωρήσαμε μέσα σε τρομερά αντίξωες συνθήκες. Αλλά όσο μεγάλος και να είναι αυτός ο ηρωισμός, δεν μπορούσε να αναστρέψει τα θεμελιώδη δεδομένα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε νίκη σε αυτή την επιχείρηση. Δεν λέω, θα ήθελα να το τονίσω, ότι δεν υπήρχε πιθανότητα επιτυχίας έστω και μετά τον Νοέμβριο του 1920. Ο ίδιος ο Μεταξάς, ξέρετε, επανέλαβε στην αντιβενιζελική ηγεσία στις συζητήσεις του Μαρτίου του 1921 τα γνωστά επιχειρήματά του εναντίον της εκστρατείας στη Μικρά Ασία και ειδικά της συγκεκριμένης επιθετικής ενέργειας. Αλλά σε όλα αυτά που αναφέρει στο ημερολόγιο του, υπάρχει και ένα σημαντικό, αφήνει ένα περιθώριο στο οποίο θεωρούσε ότι μπορεί και να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες επιτυχίας, αρκεί να μην κάνεις αυτή την επίθεση. Αρκεί να οχυρώσεις τη ζώνη της Μύρνης και να μην επιτεθείς. Εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι και θεωρούσε ότι υπήρχαν και μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αν του έδιναν και μια πολύ ισχυρή εξουσία, τον έκαναν και υπουργό. Δεν του το έδωσαν. Αυτό είναι επίσης από τους βασικούς λόγους και δεν αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που δεν δέχθηκε να αναλάβει ρόλους. Η επίθεση σε κάθε περίπτωση απέτυχε και αυτό προκάλεσε μείζονες επιπτώσεις. Δεν είναι υπερβολή αν σημείωνα ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 1921, δηλαδή μετά την αποτυχία της επίθεσής μας, οι συσχετισμοί της ισχύως ανατρέπονταν όλο και περισσότερο σε βάρος της Ελλάδας. Ο πόλεμος είχε εκπέσει μετά την αποτυχία της επιχείρησης σε πόλεμο φθοράς, στον οποίο όμως τα αντικειμενικά δεδομένα γίνονταν για μας όλο και πιο δυσμενοί. Οι οικονομικές δυνάμεις της Ελλάδας ήταν ανεπαρκείς για να στηρίξουν μια τόσο μεγάλη εκστρατεία, οδηγούν στη διχοτόμηση του νομίσματος. Το πολεμικό υλικό γίνεται όλο και πιο δυσέβρετο. Και παράλληλα η κεμαλική πλευρά ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο από βασικές πηγές εφοδιασμού, πρώτιστα, το ξαναλέω, τη Σοβιετική Ένωση, δευτερευόντως από το φθινόπωρο του 1921 και από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Ενώ στο εσωτερικό τουρκικό πλαίσιο ο Σουλτάνος χάνει όλο και περισσότερο νομιμοποίηση, την οποία κερδίζει ο Κεμάλ. Όπως συνήθως συμβαίνει λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεγάλη επίθεση του 1921, κακά σχεδιασμένη, δεν είναι μόνο ότι απέτυχε, αλλά επέφερε ραγδαίες αλλαγές στο συσχετισμό ισχύως υπέρ αυτού που κατάφερε να επιβιώσει. Ο στρατηγικός συσχετισμός δηλαδή των δυνάμεων είχε πλέον ανατραπεί και ο ελληνικός στρατός εξακολουθούσε να παραμένει στη Μικρασία, στις θέσεις του, βαθιά μέσα στη Μικρασία, επομένως φαινόταν να είναι υπό μια έννοια κυρίαρχος, αλλά η θέση του μπορούσε πλέον να αμφισβητηθεί. Η ανατροπή λοιπόν είναι το σημαντικότερο στοιχείο, αυτή η ανατροπή των δεδομένων. Ήταν βέβαια πόλεμος και δεν πρέπει να λησμονούμε τις στρατιωτικές πραγματικότητες. Το σημαντικότερο στρατιωτικό δεδομένο κατά τη γνώμη ήταν το εξής. Το 1921 με την υποχώρηση από το Σαγκάριο έχουμε ένα μήκος μετόπου που είναι περίπου όσο το δυτικό μέτωπο στο Μεγάλο Πόλεμο. Σε έκταση, σε μήκος. Βέβαια, σωστά θα αντιτάξει κάποιος ότι στη Μικρά Ασία ο ελληνικός στρατός δεν είχε αντίπαλο το γερμανικό στρατό του 1914, είχε αντίπαλο το τουρκικό ή το στρατό ενός τουρκικού εθνικού κινήματος. Δεν υπήρχαν όμως στη Μικρά Ασία οι αριθμοί των πολεμιστών του δυτικού μετόπου. Και δεν υπήρχε βέβαια και η ταρατώδη συγκέντρωση πυροβολικού που χαρακτηρίζει τις μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, η απόφαση να αγωνιστεί ο ελληνικός στρατός σε ένα πόλεμο θέσεων και σε τόσο μεγάλο γεωγραφικό ανάπτυγμα ήταν κατά τη γνώμη μου καταστροφική και μοιραία. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, φίλες και φίλοι, η γραμμή του μετόπου δεν μπορούσε να διατριθεί στο δυτικό μέτωπο από τους συμμάχους ή από τους Γερμανούς, ακριβώς λόγω της συγκέντρωσης πάρα πολύ μεγάλων δυνάμεων σε πολύ πυκνή τάξη. Πάντοτε ο αμυνόμενος είχε τη δυνατότητα να φράξει ένα ρήγμα, μεταφέροντας νοπές δυνάμεις σε εκείνη την περιοχή. Αλλά ο ελληνικός στρατός στη Μικρασία, το 1921-1922, προσπαθούσε να κρατήσει με πολύ λίγες δυνάμεις ένα τεράστιο μέτωπο. Και ήταν, νομίζω, σαφές ότι σε περίπτωση διάτρησης αυτού του μετόπου, όπως έγινε στην αρχική φάση επίθεση του Αφιών Καραχισάρ, δεν θα διέθετε ο ελληνικός στρατός, δεν μπορούσε να διαθέτει έτοιμες εφεδρίες για να καλύψει το κενό στο πρότυπο της άμυνας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρόβλημα λοιπόν στη Μικρασία δεν ήταν τόσο η δυνάμεις του αντιπάλου, όσο η αναγκαστική αραίωση
των φιλίων στρατευμάτων που δεν μπορούσαν να αμυνθούν σε μια τόσο μεγάλη περιοχή. Αυτό είναι το στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, που κάνει στρατιωτικά πιθανή μια κατάρρευση όπως αυτή που συμβαίνει τον Αύγουστο του 22. Αν μπορώ να έχω ένα λεπτό ακόμα, κύριε. Πόσο καλό. Ναι, πόσο καλό. Ναι. Συγγνώμη, και είναι 25 λεπτά. Είμαι αχάριστος, αλλά. Είναι λοιπόν. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφέρω και έναν ακόμα παράγοντα που δεν είναι στρατιωτικός, αλλά έχει επιρροή στη στρατιωτική πραγματικότητα για την ήττα μας στη Μικρά Ασία. Και αυτός είναι ο εθνικός διχασμός, φίλες και φίλοι. Πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το μεγαλύτερο εγχείρημα, στρατιωτικό εγχείρημα, πολιτικό, διεθνές, διπλωματικό εγχείρημα της νεότερης ιστορίας της, με τις μισές μόνο δυνάμεις του έθνους. Όποτε ερχόταν οι Βενιζελικοί, διώχναν όλους τους αντιβενιζελικούς και το ανάποδο. Είναι τραγικό. Αν έχουμε γράψει με τον κύριο Υπουργό στο βιβλίο μας ότι αν πάρεις ένα φύλλο από την Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων, το φύλλο της Υπηρεσίας του Αξιωματικού, ξέρεις αν είναι Βενιζελικός ή αντιβενιζελικός. Γιατί αν είναι Βενιζελικός θα έχει απόταξη το 16, επαναφορά το 17, απόταξη το 20, επαναφορά το 22, απόταξη το 35. Αν είναι αντιβενιζελικός θα έχει τα ακριβώς ανάποδα. Αυτό δεν μπορείς με τις μισές δυνάμεις του έθνους να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Νομίζω με όλα αυτά που έχω πει, δηλαδή επί 27 λεπτά, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε με βάση αυτό το βασικό δεδομένο, αυτή τη βασική διαπίστωση. Ότι είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο ανθρωπίνως να πετύχεις σε ένα τέτοιο εγχείρημα τόσο δύσκολο εξορισμού και σε συνθήκες τέτοιου είδους εθνικού διχασμού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που καταβάλαμε για τον εθνικό διχασμό στον οποίο ενδώσαμε, γιατί ήταν η καταστροφή του μισού γεωπολιτικού χώρου του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.